Και πάμε να ετοιμάσουμε την επόμενή μας συνταγή. Μύδια κοκκινιστά. Μία συνταγή πάρα πολύ μεσογειακή, νόστιμη και εύκολη, που πραγματικά μπορείτε να σερβίρετε για κυρίως γεύμα. Γιατί συνήθως τα μύδια τα έχουμε συνδυάσει με ένα ορεκτικό. Εγώ θα σας δείξω πώς μπορείτε να πάρετε λίγα μύδια και να κάνετε το πιο νόστιμο κυρίως γεύμα σε πολύ λίγο χρόνο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα μύδια κοκκινιστά θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια πατάτες baby, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 1 κρεμμύδι, 2 κολοκυθάκια, 2 σκελίδες σκόρδο, 40 γραμμάρια κονιάκ, 40 γραμμάρια λευκό κρασί, 100 γραμμάρια νερό, 1 πρέζα μπούκοβο, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 50 γραμμάρια ελιές ροδέλες, 30 γραμμάρια κάπαρι, 700 γραμμάρια μύδια, μισό ματσάκι μαϊντανό, 2 φρέσκα κρεμμύδια και 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό, 1 φρέσκο κρεμμύδι, 100 γραμμάρια φέτα, ελαιόλαδο, φρέσκια ρίγανη, πιπέρι και φρυγανισμένο ψωμί. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τύπου wok, τηγανάκι πάνω στη φωτιά, τέρμα η φωτιά και δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Όλα είναι φρέσκα, όλα είναι έτοιμα για να τα βάλουμε σε ένα τηγανάκι. Σας υπόσχομαι ότι σε μισή ωρίτσα, περίπου, άντε 35 λεπτάκια, το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Απλά να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες μου. Λοιπόν, μαχαίρι. Και ενώ συνήθως όταν ξεκινάω μια συνταγή, ξεκινάω με τον κύριο κρεμμύδι, σήμερα θα ξεκινήσω με τον κύριο πατάτα. Θα έχω μικρές πατατούλες και θα πάρω να τις κόψω εδώ πέρα μικρά κομματάκια. Wedges όπως τα λέμε, φετούλες. Εδώ. Για να μπορέσουν να ψηθούν και ουσιαστικά να έχουμε έναν υδατάνθρακα μέσα στο φαγητό μας. Γιατί τα μύδια συνήθως όταν τα σερβίρουμε σκέτα είναι μια πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης, αλλά αυτό που λείπει πάντα είναι το συνοδευτικό, μια γαρνιτούρα για να μας θυμίζει ότι είναι κυρίως γεύμα και ουσιαστικά να έρχεται και ο κορεσμός στο στομάχι μας. Άμα δεν βάλουμε υδατάνθρακα, ποτέ ένα φαγητό δεν θα είναι ολοκληρωμένο, πιστέψτε με. Πάντα θα μας λείπει κάτι και πάντα θα θέλουμε να τρώμε λίγο παραπάνω. Κόψτε τις πατατούλες, ωραίες φετούλες εδώ. Αφήνουμε τη φλούδα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τη βγάλετε. Είναι πάρα πολύ νόστιμη. Τώρα, άμα είστε κατά της φρούδας, μπορείτε να την αφαιρέσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κανονικές πατάτες. Απλά, εμένα μου φαίνονται πιο sexy μικρούλες. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Τις έχω πλύνει πολύ καλά απ' έξω. Οπότε, κόβω ωραίες φετούλες εδώ. Ξέρω ότι συνήθως σε ένα τέτοιο επεισόδιο, παραμονή της 25ης Μαρτίου, θα περιμένετε να δείτε μπακαλιάρο σκορδαλιά. Απλά, έχω κάνει άπειρες φορές μπακαλιάρο σκορδαλιά και η συνταγή είναι μία, η καλύτερη. Υπάρχει στο κανάλι μας στο YouTube. Μπορείτε να τη δείτε. Οπότε, σήμερα ήθελα να σας δείξω κάτι διαφορετικό. Τα μύδια είναι εκλεκτά θαλασσινά, οπότε σήμερα θα τα αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα τους δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Το τηγάνι μου έχει κάψει πάρα πολύ. Δεν ήθελα να κάψει τόσο. Αλλά δεν πειράζει. Το βγάζω από τη φωτιά. Θα ρίξω λίγο λαδάκι. Έτσι θα κατεβεί λίγο η θερμοκρασία. Κρύο το λάδι, δεν είναι πάνω στη φωτιά το τηγανάκι μας. Θέλουμε περίπου 3 με 4 κουταλίτσες της σούπας λάδι και ρίχνουμε μέσα τις πατατούλες μας. Εδώ. Νομίζω ότι τέτοια συνταγή δεν έχετε ξεκινήσει να φτιάχνετε ποτέ. Και τώρα θέλουμε να δώσουμε ωραίο χρώμα, να τις κάνουμε χρυσαφένιες, ωραίες. Θα προσθέσετε λίγο αλάτι και πιπέρι. Εδώ, αλατάκι, πιπέρι. Και πάμε να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα υλικά για τη συνταγή μας. Λοιπόν, δεν κρύβω τίποτα, τα βλέπετε όλα. Έχω κρεμμύδι. Θα χοντροκόψετε, δεν χρειάζεται να ψιλοκόψετε εδώ. Είναι ένα μεσογειακό ρουστίκ πιάτο, οπότε μεγάλα κομμάτια το κρεμμύδι. Και μόλις αρχίζουν να παίρνουν ωραίο χρώμα οι πατάτες, ακόμα δεν έχουν πάρει, τότε θα ρίξουμε το κρεμμύδι. Αφήνω στην άκρη. Έχω κολοκυθάκι. Κόβω τις άκρες. Κόβω με τα κολοκύθια στη μέση. Εδώ. Και αυτά έτσι μεγάλα κομμάτια. Θέλουμε να έχουμε δάγκωμα στο φαγητό μας, να έχουμε σάλτσα που να έχει ουσία, να έχει μέσα λαχανικά. Και 2 σκελίδες σκόρδο. Λεπτές φετούλες εδώ. Και για να δούμε, οι πατάτες πήρανε χρώμα. Κάτι κάνουνε. Οπότε με το που πάρουν αυτό το ωραίο χρώμα, ρίχνουμε τα υπόλοιπα λαχανικά μας μέσα. Εδώ. Σκόρδο, κρεμμύδι και κολοκυθάκι πάνε μέσα. Και τώρα θέλω να κάνετε υπομονή 2-3 λεπτάκια μέχρι που να καραμελώσουν και αυτά τα λαχανικά μας.
και με το που πάρουν ωραίο χρώμα όλα μας τα λαχανικά, ήρθε η ώρα να σβήσουμε το τηγάνι. Πριν συνεχίσω όμως, είναι απαραίτητο να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Παγκοσμίως δεν υπάρχει ούτε μία συνταγή με μύδια που να μην έχουν σκόρδο μέσα. Οπότε, μην τυχόν και δεν βάλετε σκόρδο, θα μαλώσουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε σκόρδο, γιατί το σκόρδο μαζί με τα μύδια κάνουν απίστευτο συνδυασμό. Όντως πρέπει να βάλουμε σε αυτή τη συνταγή και το σκορδάκι και το κρεμμύδι και το κολοκύθι και την πατάτα για να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα στο τέλος. Άμα δεν τα βάλετε, δεν θα είναι ολοκληρωμένο. Οπότε, ήρθε η στιγμή να σβήσουμε το τηγανάκι μας. Έχω λίγο κονιάκ, να προσθέσω μέσα. Εδώ. Θα πάρει φωτιά, αφήστε να κάψει καλά, να μας δώσει αυτό το υπέροχο άρωμα που θέλουμε. Και μόλις φλαμπάρει το κονιάκ, σβήνουμε με λίγο λευκό κρασάκι. Εδώ. Περιμένουμε λίγο να εξατμιστεί. Θα προσθέσω το νεράκι μου. Λίγο μπούκοβο. Γιατί μας αρέσει το καυτερό στα μύδια, το ξέρετε όλοι. Μύδια που δεν είναι καυτερά, κάτι τους λείπει. Και επίσης πάλι θα προσθέσω λίγο μελάκι. Μία κουταλιά κοφτή της σούπας μέλι. Όχι πολύ, ελάχιστο, θέλω ίσα ίσα μία κοφτή κουταλιά της σούπας. Γιατί θα ρίξουμε ντομάτα κονκασέ, οπότε ουσιαστικά είναι λίγο υπόξινη και θέλουμε να ισορροπήσει το μέλι. Μπορείτε να βάλετε και ζάχαρη αν θέλετε. Αν έχετε φρέσκες ντομάτες της εποχής, δεν χρειάζεται να ρίξετε τίποτα. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα και την ντομάτα μας. Εδώ. Ανακατεύουμε λίγο και τώρα χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για περίπου 20 με 25 λεπτάκια. Θέλουμε να μαλακώσουν οι πατάτες. Όταν μαλακώσουν οι πατατούλες μας και σωθεί το ζουμάκι, βγάζουμε από τη φωτιά και έτσι όπως είναι, αδειάζουμε σε ένα πυρήμαχο ταψάκι, εδώ. Μπορείτε να βάλετε ό,τι ταψάκι σας αρέσει, απλά επειδή θέλω να σερβίρω κατευθείαν όπως είναι το σκεύος, μου αρέσει να είναι πυρήμαχο, να φαίνεται έτσι πιο σεξι. Τώρα, επειδή θέλουμε να το κάνουμε λίγο μεσογειακό, θα προσθέσουμε ελιές, κάπαρι και βάζουμε τα μύδια, ωραία, εδώ να υπάρχουν παντού. Θα ανοίξουν τα μύδια και θα βγάλουν τη θάλασσα από μέσα, γιατί το πιο μαγικό πράγμα στα μύδια είναι το ζουμί που έχουν μέσα. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, τα μύδια δεν έχει καμία σημασία η σάρκα τους. Έχει σημασία όλο το ζουμάκι που κρύβουν μέσα. Αυτό το ζουμάκι θα δώσει ένα υπέροχο άρωμα, υπέροχη γεύση στο φαγητό μας και ουσιαστικά θα ολοκληρώσει το φαγητό μας. Θα βάλω όλα τα μύδια. Βέβαια, είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε ποια μύδια είναι OK και ποια δεν είναι. Σε περίπτωση που δεν ανοίξει ένα μύδι, το πετάμε στην άκρη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κρατήσουμε. Εδώ. Τέλεια. Και τώρα ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Έτσι όπως είναι, βάζουμε το ταψάκι μας μέσα στο φούρνο για περίπου 15 με 20 λεπτάκια μέχρι που να ανοίξουν τα μύδια. Βάζουμε στους 200 βαθμούς, θέλουμε επιθετικό το φούρνο πάνω στα μύδια, να ανοίξουν γρήγορα και δεν θέλουμε να παραψηθούν τα μύδια μας. Μόλις δείτε ότι είναι έτοιμα, κατευθείαν βγάλτε από τη φωτιά και σερβίρετε κατευθείαν με μπόλικα μυρωδικά. Αν κάποιο μύδι είναι ανοιχτό ή σπασμένο πριν το μαγειρέψουμε ή δεν ανοίξει κατά το μαγείρεμα, το πετάμε. Για να μην ανοίξουν τα μύδια, φροντίζουμε να είναι τοποθετημένα σε ένα δίχτυ, το ένα κολλημένο με το άλλο. Αυτό που τα κρατάει ζωντανά είναι το θαλασσινό νερό που έχουν εσωτερικά. Καθαρίζουμε τα μύδια με νερό, βγάζουμε τα μούσια τους και τα τρίβουμε με σύρμα κουζίνας για να φύγει η βρωμιά που υπάρχει πάνω στα όστρακα. Και τα μύδια μου είναι έτοιμα, οπότε βγάζουμε από το φούρνο και κοιτάξτε εδώ. Όλο αυτό το υπέροχο ζουμάκι που έχουν βγάλει τα μύδια είναι το μυστικό της επιτυχίας. Ουσιαστικά εδώ πέρα κρύβεται όλη η γεύση. Σε περίπτωση που δεν νηστεύετε, μπορείτε να ρίξετε και λίγο φετούλα και να ψήσετε μέσα στο φούρνο. Σε περίπτωση που νηστεύετε, θα ψήνετε έτσι. Πάντα δίνουμε όμως την εναλλακτική της φετούλας στο τέλος. Θα σας δείξω. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Πριν σερβίρω όμως, να ψιλοκόψω λίγα μυρωδικά. Οπότε έχω λίγο φρέσκο μαϊντανό. Μπορείτε να ρίξετε και βασιλικό και δυόσμο, ό,τι μυρωδικά σας αρέσουν. Εγώ θα βάλω λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι και λίγο μαϊντανό. Θα πάρω μόνο το πράσινο μέρος από το φρέσκο κρεμμυδάκι. Εδώ. Τέλεια. Και ρίξτε όλα αυτά τα υπέροχα μυρωδικά από πάνω. Κοιτάξτε εδώ. Πιο μεσογειακό πιάτο από αυτό δεν γίνεται. Αυτό που πρέπει να ρίξουμε πάντα στο τέλος είναι φρέσκο ελαιόλαδο. Να μυρίσει λαδάκι, να μυρίσει μεσόγειο. Και εντάξει.
η φιλοσοφία αυτής της πιατέλας είναι όλοι να παίρνουν λίγο και να τρώνε από εδώ μέσα. Αλλά, όπως σας είπα, επειδή θέλω να το σερβίρουμε σαν κυρίως πιάτο, θέλω να σας δείξω τι θα κάνετε. Θα πάρετε λίγα από τα μύδια μαζί με την ντομάτα και τις πατατούλες. Κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε. Εδώ. Λίγο ακόμα. Εδώ. Λίγα ακόμα φρέσκα μυρωδικά από πάνω. Και... στην Ελλάδα είμαστε. Πάντα πρέπει να δίνουμε και την εναλλακτική της φέτας. Οπότε φετούλα. Με λίγο φρέσκια ριγανή από πάνω. Είναι κάτι που θα απογειώσει το πιάτο μας. Θα βάλω λίγο πιπέρι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Βουαλά. Για τα μύδια κοκκινιστά. Κόβουμε τις baby πατάτες σε κομμάτια και τις βάζουμε σε ένα βαθύ τηγάνι με ελαιόλαδο. Ριχνούμε αλάτι, πιπέρι και τις σοτάρουμε μέχρι να πάρουν χρώμα. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, τα κολοκυθάκια και το σκόρδο και τα αφήνουμε για 2 με 3 λεπτά να καραμελώσουν. Σβήνουμε με το κονιάκ και με το λευκό κρασί και αφού εξατμιστεί, προσθέτουμε το νερό, το μπούκοβο, το μέλι, την ντομάτα κονκασέ, ανακατεύουμε και σιγοβράζουμε για 20 με 25 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες και να δέσει η σάλτσα. Στη συνέχεια, μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα πυρίμαχο σκεύος. Προσθέτουμε τις ελιές, την κάπαρη και τα μύδια. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά μέχρι να ανοίξουν τα μύδια. Αφού ψηθούν, ρίχνουμε τον μαϊντανό, το φρεσκό κρεμμύδι και λίγο ελαιόλαδο. Σερβίρουμε τα κοκκινιστά μύδια, βάζουμε λίγο ακόμα μαϊντανό και φρέσκο κρεμμύδι. Ρίχνουμε στη φέτα λίγο ελαιόλαδο, φρέσκια ρίγανη και πιπέρι και συνοδεύουμε τα κοκκινιστά μύδια με φρυγανισμένο ψωμί και τη φέτα. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Ανοίγουμε το μύδι μας. Σε περίπτωση που δεν έχει ανοίξει ένα μύδι, το αφαιρούμε, το πετάμε, δεν μας χρειάζεται. Και πάντα με πάντα στα μύδια, αντί για κουτάλι, χρησιμοποιούμε τα ίδια τα μύδια για κουτάλι. Κοιτάξτε εδώ. Πολύ ωραία, όπως είναι. Και. Μοναδικό. Είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό, μεσογειακό, θρεπτικότατο, πανεύκολο πιάτο που μπορείτε να ετοιμάσετε όλοι σας. Φωτογραφίες να μου στείλετε στα social media και να χαρώ.